Και αυτή? Η θεία μου. Η Αθηνά. Όλα είναι ένα κλικ. Σοφό. Σοφότατο. Το αγαπημένο σλόγγαν της ανιψιάς μου. Της δημοκρατίας. Ποια είναι αυτή? Κόρη του παιδί μου. Παρακαλώ. Αλλά τα σπάσανε τα πιάτα με τον πατέρα της και έφυγε. Τότε με τις εκλογές. Μονές με τη Σάριζα, όλες με το Σόριζα. Η αγαφωνία είναι, αγαπητέ τηλέμαχε. Διαφώνησαν και η δημοκρατία εχάθη. Όσον κύριε... Παρακαλώ. Φίλοι καλοί, καλημέρα. Όπως καταλάβατε, σήμερα καλεσμένος είναι ένας μεγάλος Έλληνας ηθοποιός. Ο Λευκαδίτης, ο κύριος Ηλίας Λογοθέτης. Και είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για τα σχέδιά του, τι σχεδιάζει να κάνει τώρα το χειμώνα και πού θα το δούμε, και να μιλήσουμε και για το φίλο μας τον Καλόγερα, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Κύριε Λογοθέτη, καλημέρα. Καλημέρα Φώτη μου, καλημέρα TV Καλαμάτα, καλημέρα ωραία Καλαμάτα, καλημέρα Φώτη. Κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να μιλήσουμε. Είναι μεγάλη τιμή για το Καλαμάτα TV. Και για μένα, γιατί είναι μια περιοχή που αγαπάω πολύ. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το φίλο μου τον Καλόγερα. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε για το φίλο μας τον Καλόγερα, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Ένα καλό ηθοποιό, σεναριογράφο, σκηνοθέτη, τραγουδοποιό, συγγραφέα και ποιητή και καλό μας φίλο. Ο Καλόγερας είναι ένας ποιητής για μένα πρωτίστως. Ένας άνθρωπος ο οποίος επέλεξε αυστηρά από τον τρόπο που ζει. Και αυτός είναι ο ποιητής. Διότι η ποίηση είναι αίρεση βίου, δηλαδή είναι εκλογή βίου. Είναι εκτός από αγαπημένος φίλος και σπουδαίος ηθοποιός, ο οποίος έβαλε ένα τεράστιο αποτύπωμα σε μια σειρά που λέγεται Camping. Και μάλιστα χθες κάποιος με ρώταγε στη Λευκάδα τι αν έπαιζε εγώ στο Camping. Όχι, λέω, έπαιζε ο Καλόγερος. Επειδή έχουμε μια ομοιότητα στο πρόσωπο, έτσι χαρακτηριστική. Είναι ένας θαυμάσιος καταρχάς άνθρωπος. Αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη δουλειά αυτή. Και σπάνε να λένε οι διάφοροι εξυπνάκηδες ότι τα λοιπά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει με ένα σκηνοθέτη το ήθος του, η καλλιτέχνη, αλλά το ταλέντο του. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ το ήθος του παρά το ταλέντο του. Λοιπόν. Αστεία πράγματα λένε οι σκηνοθέτες προκειμένου να εξασφαλίσουν την εύνοια την κρατική. Λοιπόν. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα με τον Νίκο, να έχουμε και δικό μας χώρο, ακόμα και στην πρωτεύουσα. Αλλά τόσο ο Νίκος όσο και εγώ είμαι σε αυτή τη ίδια ιδεολογία, δηλαδή ότι δεν θέλαμε να είμαστε ένδοξοι, αλλά άνθρωποι ενάρετοι. Με την πλατεία έννοια της λέξης ενάρετος. Έτσι. Mm. Όχι βλάκες και τα ψώνια, αλλά να έχουμε ένα βίο λίγο πολύ όπως μας επηρέασαν τα σπουδαία βιβλία των προγόνων μας και ο μεγάλος πολιτισμός των προγόνων μας. Ο Νίκος είναι αυτό το παιδί, ας πούμε, το παιδί της φύσης που καβαλάει άλογα, όπου πέφτει από μεγάλο ύψος σε ένα αμφίβολο πέσιμο όταν έκανε το μεγάλο πλάνο στις πίσεις της Σπύλου που έπεσε από την κορφή. Μάσαι, Ναι, ναι. Το οποίο μόνο ένας Κασκαντέρ το κάνει. Είναι ένα, μόνο ένας ονειροπόλος, ένας ποιητής, δηλαδή όπως ο Πεδοκλής έπεσε στην Έθνα για να δει τι διάλογο είναι αυτό το ηφαίστειο, έτσι και ο Καλογερόπουλος. Και ο Νίκος είχε πολλές δελεαστικές προτάσεις, τόσο πολιτικές όσο και άλλες προτάσεις. Ναι. Το γεγονός ότι δεν υπέκυψε σε αυτή την γοητεία και σε αυτές τις ειρήνες είναι ένα από τα μεγαλύτερα βραβεία που μπορεί να του δώσουμε, του απονείμαμε, να του δώσουμε. Και βασικά πρέπει να βραβευτεί. Κάθε άνθρωπος που αρνείται κάτι πρόστιχο πρέπει να βραβεύεται. Κανονικά πρέπει να βραβεύεται. Στην αρχαία Ελλάδα θα τον βράβευαν. Όπως ο ποιητής που έγραψε για τον στρατιώτη που άφησε την πανοπλία του και πέρασε στρατοδικείο και αθώθηκε και ο ποιητής βραβεύτηκε. Χθες είχα μια συνομιλία με ένα πολύ μεγάλο θεατρικό συγγραφέα, τον Γιώργο τον Χρυστοφυλάκη. Αυτά ακριβώς που λέτε τώρα μου έλεγε. Επικοινωνούμε συχνά με τον Γιώργο, είμαστε φίλοι. Τον θεωρώ και δάσκαλο, γιατί είναι ένας άνθρωπος σοφός. Ω, καλώς ορίσατε! Αγαπητέ τηλέμαχε,
Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Εγώ είμαι ο Μύρλον, καλλιτέχνης, αδερφός του Εβήμερου. Θα σου μίλησε ο Αθάνατος, ε. Ναι, ναι, βέβαια. Η ταινία «Η πίστη Σπύλου» προέβλεψε την κατάπτωση αυτής της επικράτειας. Ναι. Την παρακμή. Την παρακμή αυτής της επικράτειας. Μήπως έχεις λίγο νερό. Στέρεψε πηγή. Έχω. Α, μπράβο. Δόμπτε, κοράκια σα. Έχω και αυτό το χρέος. Εσύ ποιος είσαι? Ο κανένας. Και τι κάνεις εδώ? Φιλά τον τόπο, δεν βλέπεις? Άμπρε, γερό. Α, μπράβο. Ωραίο νερό, ρε. Πού το πετύχες? Από την κατίνα εδώ στο βενζινάδικο. Α, το μπούστι, εμένα δεν μου δίνει. Πρέπει να πάρεις και βενζίνη, μου λέει. Δύο βενζίνη, ένα νερό. Ουρα, δείτε ζαγάρια. Βέβαια, βέβαια. Και είναι και αυτή η ρίση του ποιητή που λέει πάρτε νερό μαζί σας, θα έχουμε εξηρασία μεγάλη. Μιχάλης Κατσαρός. Μιχάλης Κατσαρός, κύριε. Με τον οποίο είναι Μιχάλη Κατσαρό είχα την ευτυχία να πίνω καφέ στο Βραζίλια στην Αθήνα μαζί με τον Ζαμπέτα και πολλούς άλλους θαυμάσιους ανθρώπους. Αγαπημένος ποιητής, τεράστιος. Μπορεί να μην επικοινωνούμε συχνά μαζί, να μην παίζουμε μαζί, αλλά η επικοινωνία μας, η εγκεφαλική, είναι τρομερά, τρομερά ίδια. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι αυτάδερφός μου, ομοαίματος. Ναι. Έτσι. Βασικά, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο τρόπος που ζει ο Νίκος. Και ο τρόπος που σκέφτεται. Και όχι καλλιτεχνική, τόσο πολύ καλλιτεχνική του δημιουργία. Γιατί η καλλιτεχνική δημιουργία είναι μέσα στην πορεία της φύσεως, έτσι. Αλλά το να βρεις ανθρώπους που να κουβεντιάζεις, που να ευχαριστιέσαι, που να τραγουδάς μαζί τους και να μην, μην επιζητείς όφελος, είναι σπάνιο. Δηλαδή το θεωρώ ένα φίλο που πολύ λίγους φίλους έχουμε στη ζωή μας, διότι η φιλία, όπως λέει και ο Καμί, είναι αρετή. Μάλιστα. Αυτό ήθελα να πω για τον αγαπημένο μου φίλο. Εύχομαι υγεία πρωτίστως. Σκέψη καθαρή, διαβγή σαν το νερό το γάργαρο που έχει και να είναι καλά πάντα και να βλεπόμαστε όπως πρέπει. Γιατί πολύ καιρό με αυτές τις επιδημίες που έχουν εξαπολύσει οι έξυπνοι της οικουμένης και να μας κρατάνε απομονωμένους και μοναχούς και να καλλιεργούμε μόνο τον κήπο μας και να μην αδιαφανόμαστε για τίποτα άλλο. Είναι κακό πράγμα. Αλλά απεδείχθη, ναι, ότι παθαίνουν όλοι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αλόβητος άνθρωπος και ότι η υγεία τελικά είναι μια πρόσκαιρη κατάσταση που δεν προμηνύει τίποτα καλό, όπως λέει και ένας μεγάλος γιατρός. Ναι. Ο άνθρωπος υπόκειται στη φθορά, στη συνεχή φθορά. Ναι. Όπως όλα τα έμβια όντα. Ακόμα και οι πέτρες. Και οι πέτρες στρίβονται στον χρόνο. Στον χρόνο κανείς δεν αντιστέκεται. Στον χρόνο που ο άνθρωπος δημιούργησε για πάντη του, είναι αυτός ο χρόνος που τον καταστρέφει. Είναι αυτός ο χρόνος, ο κυρίαρχος. Ναι. Είναι αυτή η εφεύρεση του ανθρώπου η οποία τον εξουσιάζει. Διότι ό,τι εφευρίσκει ο άνθρωπος ταυτόχρονα τον εξουσιάζει. Ο φίλος μας ο Νίκος έχει κάνει ένα πανέμορφο πολυχώρο στην Κυπαρσία, το Τρονοτεχνείο. Δεν πάει καλά λόγω της πανδημίας, αλλά δεν πάει και καλά γιατί ο κόσμος από την περιοχή που μεγάλωσε την Κυπαρσία και τα Φλιατρά δεν πηγαίνει να δει τις παραστάσεις. Και ο πιο πολύς κόσμος πάει από Καλαμάτα, Τρίπολη, Πάτρα και από τις γύρω περιοχές. Πιστεύετε ότι αν ο χώρος αυτός ήταν στην Αθήνα, θα πήγαινε καλύτερα ο Νίκος? Οπωσδήποτε. Δεύτερον, το ίδιο πρόβλημα έχουμε και στη Λευκάδα. Είναι ξενομανείς οι Έλληνες. Ναι. Οτιδήποτε είναι δικό τους αυθεντικό του τόπου τους που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν, το διώχνουνε. Ναι. Το πολεμάνε. Το ίδιο πράγμα έχω και στη Λευκάδα εγώ. Ναι. Το ίδιο πράγμα μου κάνουν και εμένα στη Λευκάδα. Δεν με κάλεσαν ποτέ να πάω μια παράσταση εγώ ως Λευκαδίτης. Κάτι συμβαίνει. Είναι μια αρρώστια, μια ασθένεια που έχουν οι Έλληνες. Την Ιουστίνη τη Φραγκούλη τη γνωρίζετε, κύριε Λογοθέτη? Είμαστε οικογενειακοί φίλοι, ναι. Με την Ιουστίνη έχετε συνεργασία? Με την Ιουστίνη έχω διαβάσει και βιβλία της και
πήραν και στον Καναδά τακτικά. Και μάλιστα τώρα ήθελαμε να πάμε μια παράσταση στον Καναδά, αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού και η Επιτροπή των Κρίσεων μας έκοψε το έργο. Δεν μας το επιχορήγησε. Τέλος πάντων. Γιατί κύριε Λογοθέτη? Γιατί είναι μια κλίκα. Είναι μια κλίκα που δεν μπορεί να πεις αν δεν έχεις δώσει γη και ίδωρο. Αυτή είναι η απόψη μου. Ναι. Το πιστεύω απόλυτα. Το ξέρω. Το γνωρίζω κύριε Λογοθέτη. Εγώ έχω κάνει μια ταινία τον ερωτικό αρχαιολόγο. Κανένα φεστιβάλ δεν την παίρνει. Ναι, και η, ναι. η ταινία ταξιδεύει στην Αμερική και στον Καναδά. Και θα παιχτεί τον Οκτώβρη. Είναι η παρθενική μου συμμετοχή σε φεστιβάλ. Και στην Ελλάδα δεν δέχονται καμία μου ταινία. Πρέπει να ξέρεις, Φώτη, ότι η Ελλάδα πολεμείται έσωθεν. Από μέσα. Η μέσα είναι η πληγή, όχι έξω. Ναι. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρω. Η μέσα είναι αυτή που πολεμάει την Ελλάδα. Είναι λοιπόν μια κλίκα, δηλαδή οι μαφίες οι οργανωμένες και οι καμόρες οχριούν προς την κλίκα και τη μαφία που υπάρχει μέσα στο εσωτερικό της Ελλάδας. Φίλε Ηλία, διέκρινα πίκρα και μεγάλο θυμό, αλλά δεν κάνει. Και επειδή κι εγώ εκτίθεμαι καθημερινά, θέλω τη γνώμη σου για τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία είναι ένα πολύ σοβαρό και ιερό επάγγελμα. Ο δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκτίθεται. Δεν το έχουν καταλάβει οι δημοσιογράφοι αυτό. Εκτίθεται. Δημόσια γράφος σημαίνει εκτίθεμαι δημόσια. Πρέπει λοιπόν να είναι πολύ προσεκτικός, να είναι πνευματικός άνθρωπος κτλ. Σήμερα λοιπόν διάβασα το εξής τρομερό από έναν Χρήστο Ωραιόπουλο. Σε παρακαλώ να μην σβήσει το όνομα, διότι το έχω το άρθρο κρατήσει. Έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, Ηλιά μου, εντάξει. Ό,τι λέω, επειδή εγγράφεται και στην κάμερα του λοιπόν. Ναι. Έγραψε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος σήμερα, ο Χρήστος Ωραιόπουλος, κάτι που είναι μοναδικό στην παγκόσμια κοινωνία. Πείτε στα παιδιά σας ή βάλτε τα παιδιά σας, προτρέπει τους γονείς της Ελλάδας, η οποία μειώνεται σε πληθυσμό κάθε μέρα, προτρέπει τους γονείς να βάλουν τα παιδιά τους να δουν ένα σύριαλ συγκεκριμένο. Δεν λέω το όνομα του σύριαλ. Μην νομίσουν ότι τους διαστήρω. Ναι. Αν και δεν έχω πρόβλημα. Αλλά είναι ανεπίτρεπτο για ένα δημοσιογράφο να γράφει βάλτε τα παιδιά σας να βλέπουν τη σειρά αυτή. Όταν έπρεπε να πει βάλτε τα παιδιά σας να διαβάζουν Όμηρο. Μάθετε τα παιδιά σας από πού ανατέλει ο ήλιος. Μάθετε στα παιδιά σας να αγαπάνε πρωτίστως και όχι να κυνηγάνε το χρήμα. Διότι η κοινωνία και η σμίκρισή της που είναι η οικογένεια είναι η πηγή και η φωλεά του φασισμού. Ναι. Να εκπαιδεύουν λοιπόν τα παιδιά να είναι φασίστες, να είναι δολοφόνοι, να καθαρίζουν μια γυναίκα και να μην σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πολύ αγαπημένε Φώτη. Αλλά θα τονίσω, η προτροπή δημοσιογράφου να βάλει η οικογένεια, οι πατεράδες και οι μανάδες, τα παιδιά να δούνε τηλεόραση, οτιδήποτε και να είναι, είναι πρωτοφανές στα ιστορικά της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η κατάδια και η παρακμή της Ελλάδας. Ξέρω ότι τώρα βρίσκεσαι στη Λευκάδα, κάνεις διακοπές και φτιάχνεις ένα σπίτι. Σχεδιάζεις κάτι, θα σε δούμε το χειμώνα κάπου. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια διαπραγμάτευση πολύ σοβαρή. Ναι. Να λάβω μέρος σε μια παράσταση του αγαπημένου μου φίλου και καθηγητή στη Σχολή Θεάτρου Τέχνης του Ιάγου Καμπανέλη, την Αυλή των Θαυμάτων, η οποία προγραμματίζεται να ανέβει στο Μέγαρο Μουσικής σε μορφή musical. Και είμαι στις διαπραγματεύσεις. Αυτό τίποτα άλλο δεν έχω ως νέο. Και ένα όνειρο που είχα πάντα, να κάνω ένα έργο του Βυζηγινού που λέγεται «Ποιος ή το φωνεύς του αδερφού μου». Ναι. Είναι η πρόταση που έκανα στο Υπουργείο Πολιτισμού και στην Επιτροπή αυτή που μας έκρινε, η οποία μας απέρριψε. Προφανώς, γιατί είχαν αναγγείλει στην ΕΡΤ ο κύριος Μανουσάκης τον «Ποιος ή το φωνεύς του αδερφού μου» να γίνει σύριαλ 5 επεισοδίων ή 6. Αλλά καμία σχέση δεν έχει πάνω με το άλλο. Άλλο το θέατρο, άλλο η τηλεόραση. Διότι εμείς, η εταιρεία ΟΔΗ, με αρχηγό τη Μαρία τη Ζαχαρή και εμένα με βοηθό, ναι,
Επί 12 χρόνια παίζαμε το αμάρτημα της Μητρός στην Αθήνα. Με τεράστια επιτυχία. Το αμάρτημα της Μητρός μου. Σκηνοθεσία Ηλίας Λογοθέτης. Το θυμάσαι το ανιό μας. Μάλιστα. Έλα αγάπη, πιέ από αυτό το νερό να γιάνει. Η ασθένεια της φτωχής μας αδελφής ή τον ανίατος. Πάρε μου όποιο θέλεις. Κι άφησέ μου το κορίτσι. Κατευλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου. Το αμάρτημα της Μητρός μου στη γλώσσα του Βυζινού αμετάπητη και ούτε ένας δεν έγραψε μια κουβέντα καλή και ούτε ένας δεν είπε πάτε ρε παιδιά από το Υπουργείο πάτε έστω ένα ευρώ για την προσπάθεια αυτή. Γιατί προσφέραμε πολιτισμό και όπως είπε και μια κυρία, μια καθηγήτρια από το Ηράκλειο της Κρήτης, αυτό που κάνατε είναι επαναστατικό έργο. Έτσι λοιπόν και ο Καλογερόπουλος είναι σε αυτή την πορεία του επαναστάτη. Αλλά όχι το επαναστάτη για να δικαιολογήσει κάποια πράγματα. Το επαναστάτη που πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Όπου η ύπαρξή μας μας καλεί σε αυτή την, πώς το λένε, σε αυτή την έκρηξη. Όπου δεν δεχόμαστε τίποτα χωρίς να το εξετάσουμε. Όπου δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί και να στέλνουμε σημαίες και χρώματα. Γιατί τα χρώματα είναι αθώα και οι άνθρωποι τα μετατρέπουν σε επικίνδυνα. Φίλε Ηλία, είσαι ένας μεγάλος και σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός, αλλά εγώ σας γνώρισα το 2008 με τη Μαρία Ζαχαρή και τη Νίκη την Κουντούμη και το φίλο μας το Γιάννη το Θωμόπλο στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας σε μία συναυλία που διεύθυνε ο αρχιμουσικός της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, ο κύριος Κώστας Νικολέας. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Οι μέρες είναι πονηρές. Γυναίκα, σκύψε το κεφάλι για διάκαιδε σαρακοστή και θα σταυρώσουμε και πάλι τον Άγγελο από το ληστή. Λένε πως πήγανε την Τρίτη και πήρανε το Γιακουμί μέσα από το ίδιο του το σπίτι, την ώρα που τρώγε ψωμί. Κλείς το παράθυρο, γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Γυναίκα, χάθηκαν οι φίλοι και έγινε φίδι ο αδελφός. Κόψε την κάφτα στο καντήλι, να έχουμε απόψε λίγο φως. Πες μου τον όρκο του προπάπου κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά να με θυμάσαι κάπου και να προσέχεις τα παιδιά. Κλείσ' το παράθυρο, γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Thank you.
Μάλιστα, και τραγούδια του Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλου. Ναι, 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 ναι. Κύριε Λογοθέτη, θέλω να σας ρωτήσω στη μεγάλη σας πορεία στο θέατρο και στο κινηματογράφο, ποια έργα αγαπήσατε πιο πολύ? Υπάρχουν πάρα πολλά έργα που κουράστηκα για να τα φέρω εις πέρας, δηλαδή να φέρω εις πέρας την αποστολή που με ανέθεσαν οι σκηνοθέτες. Είναι πάρα πολλά τα έργα που αγαπάω και για τα οποία έχω κουραστεί, όπως είναι το τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ, το μέτρο για μέτρο του Σέξπιρ, όπως είναι ο Πίντερ, το Απιστάθης του Πίντερ, όπως είναι το No Man's Land του Πίντερ, που είχα την ευτυχία να γνωρίσω και τον Πίντερ προσωπικά και να είναι στην παράσταση που έπαιζα του έργου του. Πάρα πολλά έργα, αλλά το τελευταίο έργο με το οποίο έκλεισα ένα μεγάλο κύκλο παραστάσεων 11 χρόνων, 12 χρόνων, είναι το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζινού, μια μεγάλη επιτυχία για τον καλλιτεχνική και εμπορική, θα έλεγε κανείς. Και με αυτό τελειώσαμε μια πολύ δύσκολη εποχή πριν μας πιάσει ο κορονοϊός. Είναι λοιπόν το αγαπημένο μου έργο, το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζινού. Όχι πως και τα άλλα δεν είναι αγαπημένα, αλλά σε αυτό έδωσα όλη μου την ψυχή και όλο μου το είναι. Εγώ πρόσφατα ήμουνα στη Λευκάδα, συγκεκριμένα τον Αύγουστο, σε έναν πανέμορφο πολυχώρο του Άγγελου Σικελιανού. Η Λευκάδα είναι η μητέρα γη, είναι η πατρίδα μου, είναι η καταγωγή μου. Ο πολυχώρος που μιλάτε τώρα του Σικελιανού, που επάνω φαίνεται το μουσείο του Σικελιανού, είναι από τα ωραίτερα μουσεία που έχουν γίνει, το κυποθέατρο. Είναι ένας πανέμορφος χώρος όπου φιλοξενεί πολύ ωραίες παραστάσεις καλλιτεχνικές, χορευτικές, και είχαν μια μεγάλη επιτυχία φέτος από ό,τι ξέρω, με το ένα έργο του Γιάννη Φαλκόνη. Ναι. Του φίλου και αγαπημένου Γιάννη Φαλκόνη. Και της αγαπημένης Γεωργίας Ζώης και των άλλων συντελεστών. Τι άλλο να πω. Η Λευκάδα είναι αυτή που είναι. Είναι μια πανέμορφη χώρα, μια πανέμορφη πόλη, μια πανέμορφη ορεινή περιοχή επίσης. Μια πόλη όπου τα δέντρα και τα πέφτια φτάνουν σχεδόν μέσα στη θάλασσα, αλλούζονται από τη θάλασσα. Όπου το μάτι χορταίνει πράσινο. Έχει αναδείξει πολύ μεγάλους και σπουδαίους ανθρώπους, μεγάλους ζωγράφους, μεγάλους ποιητές, καλλιτέχνες, δεν ξέρω, εντάξει, εμείς δεν είμαστε και μεγάλοι καλλιτέχνες, είμαστε άνθρωποι των ημερών. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προσπαθήσαμε και εμείς να την τιμήσουμε και να την δοξάσουμε όσο της πρέπει, όπως της αρκεί. Δεν ξέρω αν την καταφέραμε, δεν έχει σημασία. Προσπαθήσαμε, η προσπάθεια έχει σημασία. Κύριε Λογοθέτη, σας ευχαριστώ πολύ, αλλά στην επόμενη σύνδεση που θα κάνουμε, θέλω να έχουμε στην παρέα μας και τη Μαρία, γιατί η Μαρία, εκτός από καταπληκτική ηθοποιός, διαβάζει και υπέροχα. Και μεγάλη χαρά μου. Ναι. Είναι μια σπουδαία καλλιτέχνη. Δεν είναι μόνο ηθοποιός σπουδαία, είναι και ζωγράφος σπουδαία. Έχει τελειώσει και κάνω τεχνών και είναι και πολύ σήμαντος άνθρωπος. Με ένα εγκέφαλο πανίσχυρο. Γι' αυτό είναι το θυμερό. Είναι ένα άτομο, μια γυναίκα, μια ανθρώπινη ύπαρξη, προστατευτική για οποιονδήποτε είναι κοντά της. Γιατί ο εγκέφαλος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Και ο εγκέφαλος είναι αυτός που κάνει κουμάντο, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Αλέξανδρος Λογοθέτης, ένας υπέροχος ηθοποιός που εγώ το γνώρισα στο ΣΥΡΙΑ το νησί, με τη δική μας, την Καλαματιανή, τη Γιούλικα τη Σκαφιδά. Πώς νιώθετε που ο Αλέξανδρος κάνει επιτυχίες και πηγαίνει καλά? Ο Αλέξανδρος έχει μια δικιά του πορεία εντελώς ανεξάρτητη. Ναι. Δεν νομίζω ότι τον επηρέασε καθόλου εγώ και δεν νομίζω ότι ο Αλέξανδρος ποτέ θα ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή και πάντα. Δεν ξέρω. Νιώθω ότι ο Αλέξανδρος δεν αγαπάει ιδιαίτερα το επάγγελμα αυτό. Το αγαπάει, αλλά με κάποιους τρόπους και με κάποιες μεθόδους όπου γι' αυτόν πρέπει να ισχύουν για να το κάνει. Είναι ένας καλός ηθοποιός όμως, κύριε Λογοθέτη. Το Μήλο έπεσε κάτω από τη μιλιά. Εν πάση περιπτώσει, τον εαυτό του καιρό ήταν στην Ιρλανδία, Αγγλία-Ιρλανδία, που έκανε ένα σύριαλ εγγλέζικο. Ναι. Και περιμένουμε να το δούμε στο Netflix. Μάλιστα. Αυτό με τον Αλέξανδρο. Ο εγγονός μου είναι ένας απίστευτος οργανισμός. Εγώ τον λέω Διόνυσο και Απόλλωνα μαζί. Πολύ έξυπνο να είναι καλά. Η γυναίκα του Αλέξανδρου και αυτή μια συγκεκριμένη ηθοποιός και καλή, ναι, η Τσαπαρέλη. Αλλά για μένα πάνω απ' όλα είναι η Μαρία. Όχι πάνω απ' όλα με την έννοια ότι θα θυσιάσω όλη την ανθρωπότητα. Ναι. Προς Θεού. Γιατί δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Αλλά πάνω απ' όλα
πάνω από ιδεολογίες, πάνω από καριέρες, πάνω από οτιδήποτε άλλο, είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο με προστάτευσε, μου ξαναέδωσε την αξιοπρέπειά μου, η οποία μπορεί και να κινδύνευε να χαθεί μέσα σε αυτό το κύκλωμα του ελληνικού πολιτισμού και θεάτρου που λέμε. Ναι. Και τελικά με στήριξε και την ευγνωμονώ γι' αυτό. Το Καλαμάτα TV είναι ένα διαδικτυακό κανάλι πολιτιστικό μη κερδοσκοπικό που σκοπό έχει να προβάλλει τον πολιτισμό αυτού του τόπου. Και οι δύο καλοί μας φίλοι, ο Ηλίας Λογοθέτης και η Μαρία Ζαχαρή, είναι πολιτισμός. Κάποια στιγμή να έχουμε και τη Μαρία κοντά μας, ναι, να μας, ναι, διαβάσει. Έχω αδυναμία σε αυτή την περιοχή, όλοι σε αυτή την περιοχή. Μεγάλη αδυναμία. Πείτε δύο λόγια στο φίλο μας στον Καλόγερα και να κλείσουμε με αυτό. Καλόγερα, σε αγαπώ πολύ. Σε χαιρετώ, σε φιλώ, σε σκέφτομαι. Είσαι μέσα στο μυαλό μου και μέσα στην καθημερινή μου έννοια. Πολλά φιλιά. Να σε πάντα καλά θέλω. Η πότη που περιπλανιέσαι στη μαγκόσμια σφαίρα. Πολλά φιλιά. Να είστε καλά, κύριε Λογοθέτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Φώτη μου. Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Φιλιά. Άλλην αδελφή δεν είχαμε παρά μόνο την Ανιώ. Ήταν η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά από όλους περισσότερων την ηγάπα, η μύτη μας. Στην τράπεζα την εκάθιζε πάντοτε επισκίον της και από ό,τι είχαμε έδιδε το καλύτερο εις εκείνη. Την νοή μας ενέδιε χρησιμοποιούσα τα φορέματα που με χαρεί του πατρός μας και την Ανιώ ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και στα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελε, πήγαινε στο σχολείο. Αν δεν ήθελε, έμενε στην οικία. Πράγμα το οποίο είναι εσύ μας, διουδένα λόγο δεν θα επιτρέπετο. Εξαιρέσει τι άφησε κτλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αμάρτημα της μητρός μου. Σκηνοθεσία Ηλίας Λογοθέτης. Το θυμάσαι το Ανιό μας. Μάλιστα. Έλα αγάπη, πια από αυτό το νερό να γιάνει. Η ασθένεια της φτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος. Άρα μα ποιο θέλεις. Και αφησέ μου το κορίτσι. Κατευλήθη εντός μου και ο ρυθμός του κόσμου.